Τώρα, πολύ να έχεις κοντά σου τον Έλληνα γιατρό που βρέθηκε πρώτος δίπλα στη σωρό του νεκρού. Είναι ο κύριος Παντελής Πάπιστας, είναι από τους ανθρώπους που πρώτοι είδαν νεκρό τον Κωνσταντίνο. Ναι, από κάποια απόσταση βέβαια, γιατί δεν επιτρέπεται. Δεν είχα την εξουσιοδότηση να εξετάσω τον νεκρό. Από κάποια απόσταση μπόρεσα να δω κάποια στοιχεία της σωρού. Ότι υπάρχουν δύο σφαίρες πιθανών, από ό,τι μπόρεσα να δω, μία στο μέτωπο και μία στο θώρακα. Και αυτό μόλις είδα από κοντά, δεν έχουμε ακόμα κάποια σχετική γνώση. Γιατρέ, από την εμπειρία σας, έχετε βγάλει κάποια συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκε ο Κωνσταντίνος? Αυτό το οποίο είδαμε στην έρευνα, την οποία επειδή ανέβηκα και εγώ στο βουνό, στον τόπο της εκτέλεσης, είδαμε ότι από το σημείο το οποίο πυροβολήθηκε κατά πάσα πιθανότητα στην αρχή, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη ποσότητα αίματος, το παιδί ζωντανό ακόμα σύρθηκε επάνω στην βουνοπλαγιά για 70-80 μέτρα, και γιατί υπάρχει διάσπαρτο αίμα, κόκκινο, κανονικό αίμα δηλαδή, που σημαίνει ότι ζούσε ακόμα το παιδί εκείνη την ώρα, και μέχρι αυτά τα 70-80 μέτρα δηλαδή το παιδί ζούσε. Και από εκεί και πέρα, το πώς στο τέλος βρέθηκε νεκρό δεν μπορούμε, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Υπάρχει ήδη από τους συγγενείς και τους φίλους του, διατυπώνεται η εικασία ότι ο πυροβολισμός στο μέτωπο είναι μεταγενέστερος, ότι δηλαδή το παιδί εκτελέστηκε. Ακριβώς, και εγώ αυτό νομίζω. Δηλαδή, από τη στιγμή την οποία ήταν βαριά τραυματισμένος και σειρότανε, τα ίδια τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι λίγο πριν ξεψυχήσει το παιδί, του είπανε κάτι και αυτός φώναξε «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο Ελληνισμός». Το οποίο σημαίνει ότι μετά από αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, υπήρξε το μοιραίο τέλος. Γιατί υπήρξε η αφορμή. Αυτό το οποίο έβγαλε μέσα από την ψυχή του εκείνη την ώρα, για να δεχθεί το τελικό χτύπημα. Να ευχαριστήσω θερμά τον γιατρό για τις απαντήσεις που μας έδωσε.